Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Το απόψινό μας θέμα έχει να κάνει με μια ερωτική ιστορία, μια διαφορετική ερωτική ιστορία, αλλά όπως όλες τις ερωτικές ιστορίες και όπως όλες τις ερωτικές αγάπες, η αληθινή ερωτική αγάπη είναι για δύο, όπως λέει ο τίτλος. Αγαπητή φίλη Θέκλα, διαβάζω κατευθείαν το mail του άνδρα που μου έστειλε. Φτάνει και εμένα η σειρά μου. Απλώς να σου αναφέρω πως δεν το έχω στη γραφή και ελπίζω να καταλάβεις αυτά που θέλω να πω και πως νιώθω. Μια χαρά θα τα καταφέρουμε. Είμαι ένας ομοφιλόφιλος άντρας, κλειστός στην κοινωνία, άρα εννοείς ότι δεν έχεις κάνει outing, δεν έχεις δηλώσει δημοσίως, δεν το δηλώνεις ότι είσαι ομοφιλόφιλος, στα 40 περίπου. Πριν 10 χρόνια περίπου έκανα μια σχέση με έναν στην ίδια ηλικία με εμένα. Ήταν τα πιο ωραία χρόνια της ζωής μου και ακόμα είναι, μπορώ να πω, αν εξαιρέσουμε τις δύο τελευταίες εβδομάδες. Δεν το περίμενα πως με αυτόν τον άνθρωπο θα ερωτευτώ και να τον αγαπήσω όσο κανέναν άλλον. Τον έβλεπα και ακόμα και σήμερα τον βλέπω και η καρδιά μου χτυπά όπως την πρώτη μέρα που το γνώρισα. Δεν μου έτυχε στη ζωή μου να δεθώ τόσο πολύ με αυτόν τον άνθρωπο, έχω δεθεί αποκλειστικά σε αυτόν, ήταν το στήριγμα μου. Έχω απομονωθεί από φίλους, φίλους straight, δεν γνωρίζει κανείς για μένα και τι περνώ. Λόγω των ψυχολογικών που υπάρχουν από τον οικογενειακό μου κύκλο, μου στάθηκε και ακόμα στέκεται στο πλευρό μου. Ψυχολογικά παρόμοια προβλήματα υπάρχουν και στον ίδιο από τη δική του πλευρά. Αλλά μαζί τα βρήκαμε και δίναμε δύναμη ο ένας στον άλλο. Άρα εσύ ζεις μια ζωή στην ντουλάπα στην ουσία, γιατί οι φίλοι σου δεν γνωρίζουν τον ερωτικό σου προσανατολισμό. Είσαι 10 χρόνια με τον άνθρωπο αυτό, μοιράζεστε κοινά βιώματα, κοινά προβλήματα με τις οικογένειες του καθενός από ό,τι καταλαβαίνω. Και ήσασταν 10 χρόνια μαζί, τα οποία 10 χρόνια για σένα είναι τα καλύτερα 10 χρόνια της ζωής σου. Πριν μερικούς μήνες έβλεπα κάποια αλλαγή στον ίδιο. Αργούσε, αγόραζε καινούργια πράγματα. Πάντα μαζί ξέραμε τι άρεσε ο ένας τον άλλο και μαζί πηγαίναμε για να πάρουμε ο ένας τη γνώμη του άλλου. Αλλά αυτός τώρα πήγαινε και ψώνιζε μόνος του καινούργια πράγματα. Πάντα κρατούσε το κινητό περισσότερες ώρες, πράγμα που δεν το έκανε ποτέ προηγουμένως, και μου έκανε παρατήρηση πως εγώ ασχολούμουν περισσότερο με το κινητό. Έκανε μια προβολή δηλαδή, ενώ εκείνος ασχολιόταν περισσότερο με το κινητό, σου λέει ότι εσύ ασχολιώσουν περισσότερο με το κινητό. Οι υποψίες μου ένα βράδυ βγήκαν αληθινές. Έκανα ό,τι χειρότερο μπορούσα να κάνω. Πήρα κρυφά το κινητό του και διάβασα συνομιλίες με έναν άλλο άνδρα. Εδώ και 2 χρόνια περίπου έκανε κρυφή σχέση χωρίς εγώ ηλίθιος να το καταλάβω. Κόπηκαν τα πόδια μου αμέσως. Δεν μπορούσα να το πιστέψω γιατί κάναμε όνειρα ότι θα είμαστε μαζί στα γεράματά μας και πως θα προσέχει ο ένας τον άλλο. Είναι αλήθεια ότι την επιθυμία και το όνειρο για μια αγαπητική σχέση την έχουν όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως ερωτικού προσανατολισμού. Δεν είναι προνόμιο δηλαδή των ετεροφιλόφιλων να επιθυμούν και να θέλουν μια αγαπητική σχέση μακροχρόνια. Όλοι οι άνθρωποι το θέλουν και το επιθυμούν. Τον ρώτησα αν είναι αλήθεια και το αρνήθηκε 2-3 φορές, ώσπου του είπα πως είδα τα μηνύματά του και φωτογραφίες που είχε με τον άλλο άνδρα και τελικά το ομολόγησε. Μετά από πολλή συζήτηση, μου είπε πως δημιουργήθηκαν συναισθήματα χωρίς να το θέλει, πως αυτός απλώς πήγε για σεξ και με τον καιρό δημιουργήθηκαν αισθήματα και για αυτόν τον άνθρωπο και αγάπη. Το ρώτησα, εμένα δεν με αγαπάς? Και η απάντηση του ήταν πως εσένα σε ερωτεύτηκα και σε αγάπησα, αλλά και τον άλλον τον αγάπησα. Άρα αγαπάει δύο αυτός ο τύπος. Εγώ νομίζω ότι, όπως λέμε και στον τίτλο, η αληθινή ερωτική αγάπη είναι για δύο. Δύο, να αγαπώ ένας τον άλλον, όχι να αγαπάς δύο. Του είπα, αν δεν με αγαπάς, σε παρακαλώ, προχώρα με τη ζωή σου, να είσαι ευτυχισμένος και άφησε με μένα. Και σε παρακαλώ, μην με λυπηθείς. Προχώρα. Μην μένεις να πληγώνουμε και να ταλαιπωρούμε ένας τον άλλο. Προχώρα. Φύγε. Το ρώτησα γιατί το έκανες και αυτός μου απάντησε ότι μεγαλώνουμε και θέλουμε άλλα πράγματα, σεξουαλικά και γούστα. Ταιριάζουμε με τον άλλο, λέει, σε κάποια σημεία, αλλά και σε μένα ταιριάζει σε κάποια σημεία. Όλα δικά του τα θέλει ο Ναρκισσάκος, ε.
Δεν θέλει να φύγει από μένα, αλλά ούτε από τον άλλο. Θέλει να μείνουμε έτσι όπως είναι. Να γλεντά δηλαδή τη ζωή του και με τους δυο. Με υποσχέθηκε πως με αγαπά και πως θέλει να είναι μαζί μου γιατί ζήσαμε τόσα πολλά μαζί. Του είπα μήπως είναι συνήθεια και συμβιβασμός και μου λέει όχι, σε αγαπώ. Απλώς να σου αναφέρω πως τον βλέπει κάθε μέρα τον άλλο και μιλάνε και ακόμα μένει και κοιμάται μαζί μου. Ναι, εκεί που έχει βουλευτεί το παιδί. Το γνωρίζω πως όλο αυτό είναι αρρωστημένο και θέλει αυτός να μας έχει και τους δύο μαζί. Του ξαναλέω, σε παρακαλώ τώρα που πονάω και κλαίω φύγε και θα πάρω το χρόνο μου και θα γίνω καλά, θα σταθώ στα πόδια μου. Λοιπόν. Έχεις να κάνεις με έναν άρχη σου. Εγωκεντρικό. Άνθρωπο, ο οποίος εδώ και 2 χρόνια ζει διπλή ζωή. Δηλαδή ζει μαζί σου, κοιμάται μαζί σου, μένει στο σπίτι σου προφανώς. Δεν το ξεκαθαρίζανε δικό του το σπίτι, δικό σου το σπίτι, αλλά υποθέτω πως ήταν δικό σου το σπίτι. Αφού το λες φύγε, είναι δικό σου το σπίτι. Βολεύεται ο τύπος, μένει μαζί σου. Κάνατε πλάνα και σχέδια για να στηρίξετε ο ένας τον άλλο στα γεράματα και να μείνετε μαζί μέχρι το τέλος. Αλλά αυτό σου λέει, έχω αναπτύξει και άλλα γούστα. Σου λέει, μεγαλώνοντας αλλάζει ο άνθρωπος και έχει και άλλα γούστα. Και πήγα απλώς έτσι για σεξ αλλού και χωρίς να το καταλάβω, μάνα μου τον καημένο, τον λυπάμαι, τον πονώ, ειρωνεύομαι φυσικά, και χωρίς να το καταλάβω δημιουργήθηκαν συναισθήματα και τον αγαπώ και τον άλλον, σε αγαπώ και σένα, τον θέλω και τον άλλον, τον θέλω και σένα, σε θέλω και σένα. Δεν μπορώ να πετάξω αυτά που ζήσαμε μαζί, δηλαδή την επένδυση που έχει κάνει πάνω σου ή το γεγονός ότι στηρίζεται ότι θα ζει μαζί σου και θα βολεύεται. Σας θέλει και τους δύο. Εντάξει, αυτή τη συμπεριφορά την έχουν πολλοί άνθρωποι. Δεν την έχει μόνο ο δικός σου φίλος, ο δικός σου σύντροφος. Την έχουν πολλοί άνθρωποι και άντρες και γυναίκες έχουν τέτοια συμπεριφορά. Οι νάρκες έτσι λειτουργούν. Τα θέλουν όλα δικά τους. Όλα δικά τους. Εγώ τι θέλω, το κορμί μου τι θέλει, η καρδιά μου τι θέλει, οι επιθυμίες μου τι θέλουν, εγώ να είμαι καλά, εγώ να κάνω αυτά που γουστάρω, μάνα μου είμαι πάρα πολύ αδύναμος χαρακτήρας και δεν μπορώ να πω όχι στους πειρασμούς, αλλά είμαι και πολύ καλός άνθρωπος γιατί έχω αγαπήσει τον άλλο τον άνδρα που παίζω μαζί του και με εκεί. Βασικά παίζει και με τους δυο σας, και με τους δυο σας παίζει. Είμαι παιχνιδιάρης, παίζω, είμαι παίχτης δηλαδή και περιμένω από τους ανθρώπους που συνδέομαι μαζί τους να με αποδεχτούν όπως είμαι, να με αγαπήσουν όπως είμαι και να πορευτούμε τη ζωή μας με αυτή την ανορθόδοξη τριάδα. Θα ζω μαζί σου, σου λέει, θα κοιμάμαι μαζί σου, θα τρώω, θα πίνω εδώ. Ξέρεις το τραγούδι του Μιλιώκα που λέει αλλού τρως, αλλού πίνεις, αλλού πας και το δίνεις και θα έχω και το άλλο, το εξτραδάκι. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο για σένα να τον χωρίσεις εσύ, γιατί εσύ ήσουν πάντα εκεί, ήσουν 10 χρόνια εκεί, σαν ένας πιστός σύζυγος, έχεις επενδύσει πραγματικά σε αυτόν τον άντρα, εσύ λες για τον εαυτό σου ότι είσαι στην ντουλάπα ουσιαστικά, άρα δεν έχεις υποστήριξη από το κοινωνικό σου περιβάλλον και το φιλικό σου περιβάλλον για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις αυτή την ψυχική κακοποίηση που σου κάνει μέσα στη σχέση τώρα ο φίλος σου. Ψυχική κακοποίηση σου κάνει. Γιατί δεν έχει σημασία ερωτικός προσανατολισμός ή το φίλο, σημασία έχει ότι είναι ένας τύπος που τα θέλει όλα δικά του. Σε θέλω και εσένα και θέλω και τον άλλο. Σε βγάζω ψεύτη και τρελό όταν εσύ έχεις βρει τα μηνύματα στο κινητό μου. Όταν δεν μπορώ να το αποφύγω γιατί έχεις και αποδείξεις, το παραδέχομαι, το ωρεοποιώ μετά ότι για και καλά ήταν κάτι πολύ ελαφρύ, κάτι που το έκανα απλώς για να διασκεδάσω, αλλά και μετά αγάπησα, ξέρεις και εσύ καταλαβαίνεις από αγάπη και τέτοιες μπλε, λιλά, πορτοκαλί, όπως την μπλούζα μου, σε κοροϊδεύει. Αλλά ξαναλέω, επειδή εσύ δεν έχεις κάνει outing ακόμα, και με αυτόν τον άνθρωπο έχεις τα πάντα. Δηλαδή όταν ζούμε με τέτοιο τρόπο τη ζωή μας, ώστε να μην έχουμε περισσότερες από μία αυθεντικές σχέσεις, γιατί οι αυθεντικές σχέσεις είναι οι σχέσεις στις οποίες μπορούμε να μιλήσουμε τα πάντα και να μην αυτολογοκρινόμαστε.
Από τη στιγμή που με τους φίλους σου δεν μπορείς να μιλήσεις για την ερωτική σου ζωή, επειδή δεν τους έχεις αποκαλύψει ότι είσαι ομοφιλόφιλος, έχεις μεσοβέζικες φιλίες από μεριά σου μαζί τους. Δεν μπορείς να τους ανοιχτείς 100%, οπότε αυτή η φιλία δεν μπορεί να εμβαθύνει, δεν μπορεί να γίνει βαθιά φιλία. Άρα με αυτόν τον τύπο, εδώ και 10 χρόνια έχεις τα πάντα όλα. Έχεις και τον εραστή σου, έχεις και τον κολλητό σου και τον σύντροφό σου και τον συμπαραστάτη σου. Έχεις επενδύσει πάρα πολλά. Τα έχεις όλα μαζί του. Γι' αυτό δυσκολεύεσαι τώρα να τον αφήσεις να φύγει. Ενώ, εάν είχες το θάρρος ή αν αποκτήσεις το θάρρος από εδώ και πέρα, να ανοιχτείς ουσιαστικά στους φίλους σου, να αποκαλύψεις τον ερωτικό σου προσανατολισμό, μου πίστεψε με αγάπη μου, θα τον υποψιάζονται. Θα τον υποψιάζονται. Να σου πω κάτι. Έχω έναν φίλο που τον γνωρίζω 8 χρόνια, ίσως και 9. Είχαμε γνωριστεί κάπου που δεν ήταν επαγγελματικό, ήταν σε μια ακτιβιστική δραστηριότητα. Δεν μου είπε από την αρχή τον ερωτικό του προσανατολισμό. Εγώ δεν είχα ασχοληθεί, γιατί πραγματικά δεν ασχολούμαι με τον ερωτικό προσανατολισμό των ανθρώπων. Η μόνη περίπτωση να ασχοληθώ είναι αν μ' αρέσει κάποιος και να προβληματιστώ μήπως είναι γκέι, άρα δεν θα υπάρχει περίπτωση να του αρέσω. Με αυτόν τον άνθρωπο δεν είχα νιώσει κανένα ερωτικό συνέστημα. Συνεργαστήκαμε σε ένα project, γίναμε φίλοι μετά. Δεν μου είπε ποτέ τίποτα. Στην πορεία εγώ συνειδητοποίησα ότι προφανώς είναι ομοφιλόφιλος και έχει μία σχέση που πάει πολύ καιρό. Και ότι προηγουμένως είχε μία άλλη σχέση. Δηλαδή, τους ανθρώπους που παρουσιάζει ως φίλους του απλώς, ήταν η σύντροφή του. Δεν μου έχει πει μέχρι σήμερα κάτι. Δεν έχω ρωτήσει κάτι. Νιώθω όμως ότι αν μου το έλεγε, αν μου μιλούσε για τον ερωτικό του προσανατολισμό, θα μπορούσαμε να έχουμε μία πολύ πιο βαθιά και ουσιαστική σχέση από αυτή που έχουμε τώρα. Γιατί δεν μπορεί να τα μοιραστεί όλα μαζί μου. Οπότε αποφεύγει να μιλήσει τόσο πολύ μαζί μου, όσο να μιλήσει με άλλους ανθρώπους από τη ζωή του, οι οποίοι γνωρίζουν ότι ο άνθρωπος που παρουσιάζεται ως κολλητός του είναι ο σύντροφός του. Καταλαβες. Τώρα σου μιλάω από τη σκοπιά των φίλων σου. Δεν είναι χαζοί άλλοι, είναι πολύ πιθανό να το έχουν αντιληφθεί. Εάν είχαν πρόβλημα οι φίλοι σου να κάνουν παρέα με έναν άνθρωπο που έχει ομοφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό, θα σε απέφευγαν ούτως ή άλλως. Θα σε έκαναν μπέρα. Ξέρεις, ο κόσμος έχει αλλάξει. Οι γονείς μας, σίγουρα, οι περισσότεροι γονείς, είναι πολύ πιθανό να είναι πολύ αρνητικά προδιατεθειμένοι απέναντι στην ομοφιλοφιλία και αν πας να το πεις στους γονείς σου, να βιώσεις πολλές αρνητικές αντιδράσεις και δεν θα σε συνέστηνα να το κάνεις. Στους φίλους σου όμως, θα σου έλεγα να το κάνεις. Σε αυτούς τους οποίους εκτιμάς περισσότερο ή σε αυτούς με τους οποίους νιώθεις ότι έχετε περισσότερη οικειότητα ή θα μπορούσατε να έχετε περισσότερη οικειότητα. Ένας άνδρας straight, ετεροφιλόφιλος, ο οποίος έχει ολοκληρωμένη προσωπικότητα και νιώθει καλά με τον εαυτό του, δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να κάνει παρέα με έναν άνδρα ομοφιλόφιλο. Κανένα απολύτως, όπως και μια γυναίκα ετεροφιλόφιλη, η οποία γνωρίζει το δικό της ερωτικό προσανατολισμό και είναι σίγουρη για τον εαυτό της, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να κάνει παρέα με μια γυναίκα η οποία είναι ομοφιλόφιλη. Δεν σημαίνει ότι αν κάνουμε παρέα με κάποιον, αυτή η παρέα ή αυτή η φιλία θα οδηγήσει σε κάτι περισσότερο. Εφόσον ο καθένας γνωρίζει το δικό του ερωτικό προσανατολισμό και τον υπερασπίζεται στον εαυτό του εννοώ, δεν υπάρχει λόγος μπερδέματος. Μπορούμε οι άνθρωποι να αγαπάμε τους άλλους ανθρώπους φιλικά, έστω κι αν εμείς είμαστε ετεροφιλόφιλοι και ο άλλος είναι ομοφιλόφιλος ή εμείς είμαστε ομοφιλόφιλοι και ο άλλος είναι ετεροφιλόφιλος. Άρα αυτό που σου συμβουλεύω να κάνεις, πέρα από την ψυχοθεραπεία, την οποία σίγουρα χρειάζεσαι για να στηριχτείς, να ενδυναμωθείς, γιατί προφανώς έχεις συνεξαρτηθεί από αυτόν τον άρκη σου και είσαι εξαρτημένος μαζί του. Και επειδή, όπως είπα και προλίγου, σημαίνει τόσα πολλά πράγματα για σένα αυτός ο άνθρωπος. Έχει γίνει τα πάντα για σένα. Για σένα είναι τα πάντα αυτός ο άνθρωπος. Γι' αυτό είναι τόσο δύσκολο να τον αποχωριστείς. Είναι τόσο δύσκολο να το χωρίσεις εσύ και ζητάς από εκείνον να φύγει. Και του λες φύγε εσύ, φύγε εσύ. Του ζητάς από εκείνον να πάρει την απόφαση, γιατί για σένα είναι πολύ δύσκολο να πάρεις την απόφαση. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι να αναζητήσεις ψυχοθεραπευτική βοήθεια. Κάνε στον εαυτό σου το δώρο της ψυχοθεραπείας
και βάλεις στο μυαλό σου την πιθανότητα να ανοιχτείς περισσότερο με τους φίλους σου, να κάνεις coming out δηλαδή στους φίλους σου, ούτως ώστε να έχεις περισσότερους ανθρώπους με τους οποίους να μπορείς να συνδεθείς ουσιαστικά και να μην είναι τα πάντα για σένα αυτός ο άνθρωπος ο μοναδικός, ώστε να μην σε εκμεταλλεύεται συναισθηματικά και ίσως να σε εκμεταλλεύεται και με άλλους τρόπους, εάν παραμένεις στο σπίτι σου, το δικό σου και έχει τα ωφέλη ενός συζύγου χωρίς να παίρνει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις ενός συζύγου και συντρόφου. Δεν είναι ντροπή να είναι κάποιος ομοφιλόφιλος. Γεννιόμαστε οι άνθρωποι με τον ερωτικό μας προσανατολισμό. Εγώ είμαι σίγουρη γι' αυτό. Είμαι σίγουρη γι' αυτό μέσα από τις εμπειρίες που έχω με χιλιάδες ανθρώπους που μου έχουν μοιραστεί μαζί τους μαζί μου το ερωτικό τους ιστορικό. Και είμαι σίγουρη γι' αυτό μελετώντας και τη σχετική βιβλιογραφία. Ότι γεννιέται ένας άνθρωπος με τον ερωτικό του προσανατολισμό απλώς σε κάποια φάση στη ζωή του τον αποδέχεται ή δεν τον αποδέχεται και για πάντα ταλαιπωρείται. Σου στέλνω την αγάπη μου, σου στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Θα παρακαλέσω τους φίλους τα σχόλια να είναι ενσυναισθητικοί γράφοντας το φίλο. Ο φίλος χρειάζεται ενδυνάμωση και συμπαράσταση για να μπορέσει να απεμπλακεί από μια κακοποιητική σχέση, γιατί ναι αγάπη μου, είναι κακοποιητική σχέση να σε κοροϊδεύει για 2 χρόνια και τώρα να σου λέει κιόλας ότι σας θέλει και τους 2. Κακοποιητικό είναι αυτό, γιατί όντως η αληθινή ερωτική αγάπη είναι για 2, εγώ έτσι πιστεύω. Και σου εύχομαι να ξεκινήσεις το ταξίδι της αυτογνωσίας σου, το ταξίδι της ψυχοθεραπείας, το ταξίδι της ψυχοεκπαίδευσης και να κατακτήσεις πολύ ψηλές κορυφές. Τις κορυφές της αυτοπραγμάτωσης, τις κορυφές της αυτοαγάπης. Και ναι, είναι σημαντικές οι σχέσεις. Ναι, όλοι μας επιθυμούμε να έχουμε στενές, νοηματοδοτημένες ανθρώπινες σχέσεις, οι οποίες μας δίνουν την ευτυχία. Όμως, αν ποντάρουμε μόνο στις ερωτικές σχέσεις, είναι πολύ πιθανόν το περισσότερο χρονικό διάστημα να είμαστε μόνοι και στενοχωρημένοι και απογοητευμένοι. Αν ποντάρουμε και στις φιλικές σχέσεις, δηλαδή αν διαθέτουμε χρόνο, ενέργεια και ψυχή και για τις φιλικές μας σχέσεις, τότε όταν δεν μας κάθεται το ερωτικό, γιατί takes two to tango, και είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεις έναν κατάλληλο ερωτικό σύντροφο παρά να βρεις έναν κατάλληλο φίλο, όταν δεν μας κάθεται το ερωτικό, θα έχουμε τουλάχιστον 1, 2, 3 ουσιαστικές φιλίες, οι οποίες θα μας κρατάνε στην υγιεινή συνθήκη του να συνδεόμαστε στενά, βαθιά και με νόημα με τους άλλους ανθρώπους. No man is an island. Κανένας άνθρωπος δεν είναι νησί και όλοι οι άνθρωποι δικαιούμαστε τη στενή συνδεσιμότητα. Και ξαναλέω, η ερωτική στενή συνδεσιμότητα είναι κάτι δύσκολο να επιτευχθεί. Κάτι ακόμη πιο δύσκολο στις μέρες μας από ότι ήταν παλαιότερα. Δεν λέω ότι δεν θα το έχουμε ποτέ, δεν λέω ότι θα το ξεγράψουμε από τα τευτέρια μας ότι εμείς ποτέ δεν θα βρούμε άντρα ή δεν θα βρούμε γυναίκα. Όχι. Αλλά αν ποντάρουμε μόνο σε αυτό θα είμαστε συνεχώς απογοητευμένοι, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απογοητευμένοι, και όταν μπαίνουμε σε μια ερωτική σχέση θα τα δίνουμε όλα τρέχοντας. Οπότε ένας άνθρωπος για να είναι ισορροπημένος, για να έχει μια υγιεινή ψυχική ζωή, πρέπει να ποντάρει και στις φιλικές του σχέσεις και στη σχέση του με τον εαυτό του, όχι μόνο στις ερωτικές σχέσεις. Την αγάπη μου, Άγγελε μου, σου εύχομαι. Φιλιά και καλή δύναμη. Και σε όλους σας.